τα ψηλά βουνά, του Ζαχαρία Παπαντονίου. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Μέρος πέμπτο. Οι Πουρναρίτες, έλεγε ο κ. Στέφανος, είναι από το χωριό Πουρνάρι, που βρίσκεται χαμηλά, κάπου 2,5 ώρες από το Χλωρό. Πολλοί από αυτούς το είχαν επάγγελμα να ζουν ερημάζοντας το δάσος. Πάνε μια νύχτα και δίνουν τσεκουριές σε έναν μεγάλο έλατο, που μπορεί να δώσει πολύ και γερό ξύλο. Γκρεμίζουν τον έλατο και τον κομματιάζουν. Ύστερα φορτώνουν τα κούτσουρα στο μουλάρι και τα πηγαίνουν λίγα-λίγα στο χωριό. Άλλοι πάλι ξεφλουδίζουν λίγο τον έλατο γύρω-γύρω για να ξεραθεί. Ύστερα από καιρό πηγαίνουν και τον κόβουν. Πολλοί από αυτούς στην άκρη του δάσους καίνε τους θάμνους και τα δέντρα για να κάνουν χωράφια. Και ύστερα προχωρούν μέσα στο δάσος. Έτσι με τον καιρό γυμνώνουν ράχες ολόκληρες. Εδώ και 2 χρόνια έχουν αρχίσει να βγάζουν κρυφά ρετσίνη. Πολλά από τα πιο όμορφα πεύκα του Χλωρού είναι πελεκημένα και γδαρμένα. Έτσι οι Πουρναρίτες μπήκαν στο δάσος όπως το σκουλίκι μπαίνει στον κάμπο και το σαράκι στο ξύλο. Το πρώτο που ρώτησαν τα παιδιά όταν άκουσαν αυτά ήταν αν έχει φύλακες στο δάσος. Τους είπαν πως υπάρχουν 2 δασοφύλακες. Μα το δάσος είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορούν να βρίσκονται παντού αυτοί οι 2. Θέλουν ώρες να το περάσουν. Έπειτα, ένας από αυτούς πρέπει να βρίσκεται στους λοτόμους, μη τύχει και κόψουν δέντρα που δεν επιτρέπεται να κοπούν. Μένει ένας δασοφύλακας και αυτός πρέπει να φυλάξει όλο το δάσος. «Και τι, από τον δασοφύλακα πρέπει να τα περιμένουμε όλα?» είπε ο Μπαρμπακώστας. «Εμείς τι είμαστε. Καθένας που περνάει από εδώ μέσα πρέπει να φυλάξει το δάσος. Κάθε άνθρωπος όπου βρίσκεται πρέπει να το προστατεύει, όπως μπορεί. Εγώ έκανα το χρέος μου». Αφού ένας άνθρωπος αγράμματος κινδύνεψε για να σώσει τα δέντρα, αξίζει δά να κοπιάσουν για αυτά και τα παιδιά. Ο Ανδρέας τους είπε το άλλο πρωί ποιο είναι το χρέος τους. 5 παιδιά έτρεξαν στο μικρό χωριό και ειδοποίησαν τους 2 χωροφύλακες που είναι εκεί πως πλήγωσαν τον Μπαρμπακώστα. Άλλα 5 πήγαν στους λοτόμους και ειδοποίησαν τον δασοφύλακα για την καταστροφή που γίνεται στα πεύκα του Χλωρού. Ο Μπαρμπακώστας ξύπνησε σήμερα καλύτερα. Τη νύχτα είχε πόνους, μα το δέσιμο της πληγής του με καθαρό επίδεσμο και το αντισηπτικό έφεραν αποτέλεσμα. Τα παιδιά του έφεραν από τους βλάχους μια μεγάλη κούπα γάλα και την ήπια σιγά σιγά. Ύστερα βγήκε έξω στον καθαρό αέρα και κουβέντιαζε. Να ένας άνθρωπος που αγάπησε το δάσος. Πουρναρίτης είναι και ο Μπαρμπακώστας. Αν ζούσε και αυτός με λαθρέα ξυλία, τι θα κέρδιζε? Θα ήταν κλέφτης, χωρίς να είναι ούτε πιο ήσυχος, ούτε πιο πλούσιος. 25 χρόνια ζει από το δάσος χωρίς να το βλάψει ο Μπαρμπακώστας. Έγινε κορφολόγος. Μαζεύει και πουλάει ρίγανη, λεβάντα, θυμάρια και βότανα σπάνια για τα φαρμακεία και τα σπίτια. Όταν περνά από την πόλη, τι ευωδιά που χύνει το σακί του. Το απόγευμα ήρθε ο δασοφύλακας. Η πρώτη του δουλειά ήταν να κατεβεί στο μέρος που του έδειξε ο Μπαρμπακώστας. Εκεί τον ακολούθησαν τα παιδιά. Για πρώτη φορά είδαν πληγωμένα πεύκα. Μια τσεκουριά κατέβαινε από πάνω από την μέση τους και έφτανε ως την ρίζα. Ήταν μια πληγή ανοιχτή. Η μεγαλύτερη πληγή που μπορούσε να δει κανένας. Δεν θα έκλεινε ποτέ. Και αν ήθελε να κλείσει, άλλες τσεκουριές την κρατούσαν ανοιχτή. Μερικά πεύκα σχεδόν τα είχαν χδίσει. Δεν είχαν αφήσει στο κορμί παρά λίγη φλούδα. Φαίνονταν σαν το κρεμασμένο σφαχτό. Από αυτές τις πληγές έτρεχε άσπρο ρετσίνι. Το ρετσίνι ακολουθούσε την τσεκουριά και στάλαζε κάτω σε μια λακκούβα που την είχαν ανοίξει προς τη ρίζα των πεύκων, επίτηδες γι' αυτό. Όλη αυτή η σφαγή ήταν για το ρετσίνι. Για λίγες δραχμές που θα έβαζαν οι Πουρναρίτες στο σελάχι τους, αν το πουλούσαν. Τα πληγωμένα πεύκα θα πεθάνουν σε λίγο καιρό. Θα πέσουν από τον πρώτο δυνατό αέρα ή θα ξεραθούν, γιατί δεν θα έχουν πια χυμό. Το τέλος τους το έχουν νιώσει και όμως τραγουδούν. Σαλεύουν και φυσούν όπως τα άλλα τα γερά πεύκα. Με το κομμάτι κορμό που τους έμεινε πίνουν από την γη όσο χυμό μπορούν ακόμη. Πρασινίζουν, έχουν ίσκιο.
έτσι σαν κατ' εμένα μπορούν και δροσίζουν τους ανθρώπους. Το φυσικό τους είναι να κάνουν το καλό. Δεν αλλάζει. Δέντρα. Περήφανα δέντρα. Από αύριο θα φέρω το φυλάκιό μου εδώ πέρα, είπε ο δασοφύλακας. Μου χρειάζεται όμως βοήθεια. Πρώτα μια καλύβα. Έπειτα πρέπει να μπορώ να ειδοποιήσω τους χωροφύλακες που είναι στο μικρό χωριό ή τον σταθμάρχη της Πέτρας, καθώς και τον δεύτερο δασοφύλακα που είναι στους Λοτόμους. Πρέπει ακόμη να έχω μια δεύτερη βάρδια στην Ανάγκη και τρίτη. Ο Ανδρέας, όταν άκουσε αυτά, έβγαλε από την τσέπη του μια σφυρίχτρα. Ύστερα, έκαμε σήμα στα άλλα παιδιά να βγάλουν τη σφυρίχτρα τους και να σφυρίξουν μονομιάς όλοι, μόλις κουνήσει το χέρι. Μια βροντερή σφυριξιά ακούστηκε από 10 σφυρίχτρες. Μπορούσε να ακουστεί αρκετά μακριά. «Αν εμείς τα παιδιά χρειαζόμαστε», είπε ο Ανδρέας, «είμαστε εδώ. Έχουμε τη σφυρίχτρα μας, το ραβδί μας και το σακούλι μας. Μπορούμε να πάμε στο μικρό χωριό και στην Πέτρα και στους Λοτόμους». «Αυτό θα είναι μια καλή δουλειά», είπε ο δασοφύλακας. «Και βάρδια θα φυλάξουμε», είπε ο Ανδρέας. «Μη μας βλέπεις μικρούς, είμαστε 26». Ο δασοφύλακας κοίταξε τα παιδιά με περιέργεια. Τα ίδια ηλιοκαμένα. Φαίνονταν παιδιά με θάρρος. Ο Ανδρέας έμοιαζε παιδί που ξέρει να οδηγεί. «Ποιον έχετε μαζί σας εδώ?», ρώτησε. «Ποιος σας συντροφεύει?» «Κανένας». «Μονάχοι σας είστε?» «Μονάχοι». «Από πότε?» «Από μια βδομάδα». «Παιδιά που μπορούν να μείνουν εδώ μόνα, μπορούν να βοηθούν και τον δασοφύλακα. Ελάτε μαζί μου». Τους πήρε και τους πήγε σε ένα μέρος με πυκνά δέντρα. Εκεί τους όρισε πώς θα φυλάξουν τη νύχτα και τι θα κάνουν, αν τύχει και ακούσουν τσεκούρι στα δέντρα. «Φανή, προσοχή, σκοπός είσαι. Μη φοβάσαι τη νύχτα, μη σε τρομάζουν οι ίσκοι. Όποιος κάνει εκείνο που πρέπει, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Εσείς και οι συμμαθητές σου απόψε φυλάγετε το δάσος από τους εχθρούς του. Η σφυρίχτρα σου να είναι έτοιμη. Με την βάρδια που φυλάγετε, προστατεύετε τα δέντρα. Και όλους τους ανθρώπους, όσοι θα δροσιστούν από αυτά τα δέντρα, είτε τώρα, είτε σε 50 και 100 και 200 χρόνια. Όταν βρίσκονται γενναία παιδιά σαν εσάς, ένα δάσος γίνεται αιώνιο. Και οι άνθρωποι ζουν καλύτερα τη ζωή τους». Την πρώτη βραδιά δεν ήρθε ο εχθρός. Ήρθε όμως την δεύτερη. Εκεί κάπου ακούστηκαν τρεις τσεκουριές. Εκείνος που χτυπούσε σταμάτησε λίγα λεπτά για να φουγκραστεί. Φαίνεται γύρω. Έπειτα ξανάδωσε άλλες τρεις. Τότε σφύριξαν έξαφνα στο σκοτάδι 15 σφυρίχτρες. Πρώτα καθεμιά χωριστά, έπειτα και 15 μαζί. Δυνατά. Πολύ δυνατά. Σε αυτό το ξαφνικό οι δεντροκόπητα έχασαν. Πού πήγαν, από πού. Δεν κατάλαβε κανείς. Χάθηκαν. Στο δάσος ξανά γίνε σιωπή. Την άλλη μέρα βρέθηκαν εκεί ένα τσεκούρι και ένα σκοινί. Δεν θα έρθουν να το ζητήσουν. Οι πουρναρίτες από εκείνη την ώρα έχουν καταλάβει πως δεν μπορούν πια να γυμνώσουν το δάσος. Καθώς έχουν μείνει άγριοι και αγράμματοι χωριάτες, ο φόβος τους τα μεγαλώνει όλα και πιστεύουν όλα όσα φοβούνται. Οι γριές εξήγησαν τις φυριξιές εκείνες σαν γριές. Είπαν πως είναι από στοιχιά. Τα μεγαλύτερα στοιχιά, καθώς λένε οι γριές, είναι μέσα στο λόγο. Οι πουρναρίτες, αν και έχουν περπατήσει νύχτα πολλές φορές, πίστεψαν τις γυναίκες. Το ξαφνικό εκείνο που το διηγήθηκαν οι φοβισμένοι δεντροκόποι από στόμα σε στόμα μεγάλωσε. Και καθώς μέσα στο άγριο αυτό χωριό έμειναν οι άνθρωποι αγράμματοι, η ιστορία γύριζε μέρα και νύχτα. Και όσο γύριζε, τόσο πιο φοβερή γινόταν. Στο τέλος, μερικοί από τους χωριάτες πίστεψαν πως το χλωρό είχε στοιχειώσει. Απάνω στον φόβο αυτόν ήρθε και ο φόβος της εξουσίας. Οι πουρναρίτες είδαν τους δύο χωριανούς τους που είχαν χτυπήσει τον Κώστα τον Κορφολόγο να πηγαίνουν στην φυλακή δεμένοι ανάμεσα σε 4 χωροφύλακες. Την τιμωρία τους την χρωστούμε στα παιδιά που είχαν τρέξει στο μικρό χωριό και ειδοποίησαν τους χωροφύλακες. Στην κορφή ενός πεύκου, σε ψηλό μέρος, τα παιδιά έχουν δέσει και ένα άσπρο πανί για σημαία. Αυτή φαίνεται κάμποσο μακριά και δείχνει πως υπάρχουν εκεί φύλακες. Η μικρή δασοφυλακή μας έκανε το χρέος της. Δεν ησύχασε όμως με αυτό.
εξακολουθεί τις βάρδιες. Πάντα είναι έτοιμη. Ο Λάμπρος ήρθε στο μάθημα και προχτές και χτες και σήμερα. Κοιτάζει το ρολόγι του και έρχεται τακτικά την ίδια ώρα. Το ρολόγι του Λάμπρου είναι μια ξερή άγρια χλαδιά. Στις 10 το πρωί πέφτει ο ίσιος της απάνω στο σημάδι. Τότε ξεκινά ο μαθητής τρέχοντας και έρχεται στον Δημητράκη. Δόξα σοι ο Θεός. Τα γίδια την άλλη φορά τα μάζεψε εκτός από ένα. Ένα τραγάκι, ένα μαύρο τραγάκι δεν μπόρεσε να το βρει πουθενά. Όταν το είπε του παππού, τον έπιασε μεγάλος θυμός. «Να πας πίσω να μου βρεις το τραγάκι. Ό,τι έχω εκείνο το μικρό. Δεν έχω όλο το κοπάδι». Ο Λάμπρος την άλλη μέρα πρωί-πρωί πήγε πίσω και άρχισε να ανεβαίνει πάλι όλους τους γκρεμούς. Έψαξε στους θάμνους, έριξε πέτρες παντού, σφύριξε, φώναξε τσεπ τσεπ τσεπ, τίποτα. Είχε απελπιστεί. Τη στιγμή που κίνησε να φύγει, το τραγάκι πρόβαλε από μια πράσινη τούφα. Ούτε κουνήθηκε, ούτε βέλαζε. Μόνο τον κοίταξε. Ήταν ξεχασμένο μέσα στο άγριο κλερί. Μια νύχτα έζησε στο πουρνάρι και στην κουμαριά και ξέχασε και κοπάδι και βοσκό. Ο Λάμπρος το κυνήγησε λίγο, το τσάκωσε από το πίσω πόδι με την κλίτσα του, το πήρε στον ώμο και το έφερε πίσω. Όταν το είδε ο Γεροθανάσης χάρηκε μόλις τις 6.000 τα ζωντανά του. Αφού το άρπαξε από τα μικρά του κέρατα και το έφερε στα γόνατά του, φώναξε τάχα σαν θυμωμένος. «Φέρε γρήγορα το μαχαίρι να το σφάξω». Το τραγάκι βέλαξε «με». Και το χνότο του, καθώς άνοιξε το στόμα, μοσκοβόλησε από το άγριο κλαρί. «Τι είπες?» φώναξε ο Γεραθανάσης, σηκώνοντας το χέρι σαν να κρατούσε τάχα μαχαίρι. «Να μη σε σφάξω», είπες. «Όχι, θα σε σφάξω, τώρα κιόλας. Στις μυρωδιές μου ξεχάστηκες, ε. Άγγιχτη κουμαριά μου θέλες. Ας είναι. Ας έχεις χάρη σήμερα. Ξέρω εγώ. Θα σε σφάξω στον γάμο της Αφρόδος». Έτσι είπε και τα πώλησε να πάει μαζί με τα άλλα. Όχι, δεν θα το σφάξει ούτε στον γάμο της Αφρόδος. Ας είναι άταχτο. Ξέρει όμως να κυνηγά τις ευωδιές. Ξέρει να βρίσκει το άγγιχτο κλαρί. Ο Γεροθανάσης το έχει στην καρδιά του. Μια μέρα φαίνεται πως θα το κάνει και σέμι. Η Αφρόδο ήρθε σήμερα μαζί με τον Λάμπρο να δει τα αδέρφια της. Έναν αδερφό είχε τον Λάμπρο και τώρα έγιναν 26. Μα και τα παιδιά ποτέ δεν έλεγαν πως τα έβρισκαν εκεί απάνω τόσο καλοί αδελφοί. Εδώ και 3 μέρες τους είπε το πιο καλό παραμύθι. Είπε για ένα κάστρο που είχε πόρτες ατσαλένιες και κλειδιά αργυρά. Για τη σωριά στο κάστρο. Προχθές τραγούδησε στον Φάνη και στον Δημητράκη ένα τραγούδι που άρχιζε με τα λόγια «Απόψε νηρευόμουνα». Το είπε χαμηλοβλέποντας και κοιτάζοντας τη ρόκα. «Απόψε νηρευόμουνα, μητέρα μητερίτσα μου, ψηλών πύργων ανέβαινα, σε περιβόλι έμπαινα και 2 ποτάμια με νερό, ξήγα μητέρα μου το όνειρο». Να είχε δει και εκείνη τέτοιο όνειρο. Ήταν κάτι λυπητερό σε αυτό το τραγούδι. Μα όταν το τελείωσε, χαμογέλασε. Και άμα η Αφρόδο χαμογελάσει, όλα είναι καλά. Τόσο την έχουν αδερφοί που σήμερα την έβαλαν σε ράψιμο. «Ράψε Αφρόδο τούτο το κουμπί, ράψε μου τον αγκώνα που σκίστηκε». Όσο κι αν είχαν μάθει στην ερημιά να ράβονται μόνοι τους, ήθελαν το ράψιμο της Αφρόδος. Πάντα πιο καλά ράβουν οι γυναίκες. Η Αφρόδο κάθισε και μπάλωσε 2-3. Αν μπορεί να μπαλωθούν δασοφύλακες. Ύστερα πήρε τη ρόκα και άρχισε να γνέθει. «Τώρα θα μας πεις κανένα παραμύθι», συλλογίστηκαν τα παιδιά. Όχι, δεν τους είπε παραμύθι. Τους είπε την ιστορία του Γιάννη από το Πουρνάρι. Μια ιστορία που την ξέρουν όλοι, μεγάλοι και μικροί. «Βλέπετε εκεί κάτω μακριά», είπε η Αφρόδο. «Κάτι χωράφια που κυτρινίζουν». Εκεί ήταν ένας πεύκος. Μα τι πεύκος. Έκρουε στα ουράνια που λέει ο λόγος. Ο ίσκιος που έριχνε μαύριζε σαν το χράμι που είναι από τράγιο μαλλί. Από κάτω μπορούσε να σταλίσει ένα κοπάδι. Πολύ πετούμενο δεν περνούσε από μακριά δίχως να έρθει να αγγίξει την κορφή του. Οι σταλαματιές από το ρετσίνι του σαν και χρυμπάρια.
το φύσημά του ποτάμι, η δροσιά του γιάτρευε λαβωμένο. Λένε πως μέσα στο κορμί του κοιμόταν μια νεράιδα. Έτσι λένε. Μεγαλύτερος πεύκος δεν φάνηκε πουθενά. Το θυμούνται δά εκείνοι που γέρασαν και ο παππούλης κάθισε στον ίσκιο του. Ώσπου ήρθε μια χρονιά ο Γιάννης από το Πουρνάρι και τον πελέκησε με το τσεκούρι για ρετσίνι. Και την άλλη χρονιά πάλι τον πελέκησε. Και άμα έβγαλε 2 χρόνια στο ρετσίνι, ο Γιάννης άρχισε να μετρά τα κούτσουρα που θα είχε αν τον έκοβε ολόταλα. Την 3η χρονιά τον γκρέμισε και πήγε στη μάνα του και της είπε: «Μάνα, καλό χειμώνα θα περάσουμε. Τον μισό πεύκο θα τον κάψουμε εμείς στο τζάκι, τον άλλο θα τον πουλήσουμε στα 2 χωριά». Κίνησε να πάει στα 2 χωριά να βρει τους μαστόρους να τους πει πως έχει ξύλο για πούλημα. Πέρασε ένα μερόνυχτο, δεν έφτασε. Πέρασαν 3 μέρες, δεν έφτασε. Πέρασε 1 μήνας και ήταν ακόμη στον δρόμο. Ο πεύκος, λένε, την ώρα που έπεφτε τον καταράστηκε και σαν είχε την κατάρα του πεύκου δεν μπορούσε ο Γιάννης να βγει ποτέ από τον κάμπο. Γιατί τα δέντρα, βλέποντάς τον, περπατούσαν και έφευγαν. Και ο λόγκος όλο τραβούσε μακριά. Και ο Γιάννης όλο απόμενε στα ξερολίβαδα. Δίψα είχε. Σταλιά δεν είχε να δροσιστεί. Και περνούσαν τα καλοκαίρια και τον έκαιαν και οι χειμώνες και τον πάγωναν. Και ο Γιάννης περπατούσε και ήταν πάντα στον ίδιο τόπο, ώσπου σωριάστηκε. Και του έβγαλαν και ένα τραγούδι που λέει όλη αυτή την ιστορία. Έχει και σκοπό. Μα όσο για τα λόγια, εγώ δεν τα ξέρω. Στα χαρτιά θα τα βρείτε. Γιατί πέρασε στα χαρτιά αυτή η ιστορία. Το τραγούδι του Γιάννη το Πουρνάρι, έτσι το λένε τα χαρτιά. Γιάννη, γιατί έκοψες τον πεύκο, γιατί. Αγέραστανε, λέει ο Γιάννης και περπατεί. Ανάβει πέτρα το λιβάδι, βγάνει φωτιά, να βρεις και ο Γιάννης μια βρυσούλα, μια ρεματιά. Μες στο λιοπύρι, μες στον κάμπο, να ένα δεντρί. Ξαπλώθει ο Γιάννης από κάτω, δροσιά να βρει. Το δέντρο παίρνει τα κλαδιά του και περπατεί. Δε θα ανασάνω, λέει ο Γιάννης. Γιατί. Γιάννη, πού κίνησες να φτάσεις? Στα 2 χωριά. Και ακόμα βρίσκεσαι εδώ κάτω, πολύ μακριά. Εγώ πηγαίνω, όλο πηγαίνω. Τι έφταξα εγώ? Σκιάζεται ο λόγκος και με φεύγει, γι' αυτό είμαι εδώ. Πότε ξεκίνησα, είναι μέρες, για 2, για 3. Ο νους μου σήμερα δεν ξέρω τι είναι βαρύς. Να μια βρυσούλα, πιέ νεράκι να δροσιστείς. Σκύβει να πιει νερό στην βρύση, στερεύει ευθύς. Οι μέρες πέρασαν και οι μήνες, φεύγει ο καιρός, στον ίδιο τόπο είναι ο Γιάννης και τρέχει επρός. Να το χινόπορο, να οι μπόρες, μα που κλαρεί, χτυπιέται ορθώς με το χαλάζι με τη βροχή. Γιάννη, γιατί έσφαξες το δέντρο το σπλαχνικό, που ρίχνεν ίσκιο στο κοπάδι και στον βοσκό? Ο πεύκος μίλαε στον αέρα, τ' ακούς, και τραγουδούσε σαν φλογέρα στους μπιστικούς. Φρίγανο και κλαρί του πήρες και τις δροσιές, και το ρετσίνι του ποτάμι από τις πληγές. Σακάτης ήτανε και ολόρθος, ως τη χρονιά, που τον εγκρέμισες για ξύλα Γιάννη φωνιά. Την χάρη σου, ερημοκλισάκι, την προσκυνώ. Βοήθα να φτάσω κάποιαν ώρα και να σταθώ. Η μάνα μου θα περιμένει και έχω βοσκεί. Είχα και τρίγο, τι ώρα να είναι και τι εποχή. Ξεκίνησα το καλοκαίρι να στοχαστείς και ήρθε και μίβρενο χειμώνας μεσοστρατής. Πάλι αλωνάρης και λιοπύρη. Πότε ήρθε, πώς? Άγιε, σταμάτησε το λόγκο που τρέχει εμπρός. Άγιε, τον δρόμο δεν τον βγάνω. Με τι καρδιά. Θέλω να πέσω να πεθάνω εδώ κοντά. Πέφτει σαν δέντρο από το πελέκι, βογκάει βαριά. Μακριά του στάθηκε το δάσος, πολύ μακριά. Εκεί τριγύρω ούτω χορτάρι, φωνή καμιά, στα αγκάθια πέθανε στον κάμπο, στην ερημιά. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!